Αμπελόκηποι Αθήνας και κινηματογράφος. Τρικυμία μιας καρδιάς. Αντίο σιωπή. Σκηνοθεσία και σενάριο Φίλιππος Φυλακτός. Ηθοποιοί Πάρλας, Προέδρου, Κοψίνη, Κοτσίρης, Ρωμανού, Βενιέρη, Χατζοπούλου, Ζορμπάς, Λαμπράκη, Ουδινώτης, Ζωήδης, Μπαλαλής. Υπόθεση. Ένας επιστήμονας γίνεται στόχος ενός πράκτορα, ο οποίος θέλει να του επεξαιρέσει κάποια σημαντικά σχέδια. Μέσα από μια σειρά δολοπλοκίες και συνωμοσίες, ο επικίνδυνος πράκτορας θα εξουδετερωθεί και ο επιστήμονας θα παντρευτεί την κοπέλα που τον βοήθησε σε αυτή τη μεγάλη περιπέτεια, αφού προηγουμένως έχει χωρίσει από την επικίνδυνη γυναίκα του. Φωτογραφίες. Αποσπάσματα από την ταινία. Γήπεδο, Απόστολος Νικολαίδης, Ξηφασκία, στον τάφο του Ινδού. Λοιπόν. Θα το τα πω όλα. Έτσι, ε. Το σκέφτηκες? Κάτι πολύ αστείο άκουσες σήμερα. Πόσο το σκέφτομαι βρίσκω πως είναι αρκετά σοβαρό. Θα ήθελα να είχα τη γνώμη σου. Ο Αδάμ και η Εύα τι ήταν? Μαύρη, λευκή ή κίτρινη? Θα το ζητήσω συγγνώμη. Σου κάνει κόπο να μου πεις το λόγο. Έχει διαφορές με τη γυναίκα του το τελευταίο καιρό. Ενώ πριν σε γνωρίσεις ζούσαν αρμονικά. Υπήρχε κάτι σαν πίον που δούλευε μέσα στις άρκες τους. Φροντίζεις να τους χωρίσεις? Ή να τους ταιριάξω αδιαχώριστα πλέον. Αν πουν το ουσιαστικό χεροπολί τώρα, η αποστολή μου σχεδόν λύγει. Είσαι ερωτευμένος μαζί της. Μα αν χωρίσουν, σε συμφέρει. Τι εξαίσια είδων ηγεύεσαι με τη συνωμοσία. Τελικά θα μη πω λόγια και απέναντί του. Τώρα είμαι στον εαυτό μου. Αρκετές μέρες με πνίγουν χτύψεις συνειδήσεως. Δεν θέλω να κερδίσω την αγάπη με τέτοια μέσα. Δεν θέλω να μας πνιγεί άγχος. 19 χρονών κορίτσι, ενέτη 1968 και να έχεις ηθική κρίση. Για το όνομα του Θεού. Μόημα θα είναι μυθική. Ποιος, πού, πότε. Στο σχολείο, στο σπίτι μου. Ο κύκλος των ανθρώπων της ζωής μου. Συνεργάζεσαι 2 χρόνια μαζί μου σε αυτό το μοντέλο των καλλιντικών που αντιπροσωπεύω και... Με γνωρίζεις σαν επιτυχημένο έμπορο. Στο φλερτ μου δεν υπέκυψες. Μπράβο σου. Όμως τι άλλο ξέρεις για μένα, ε? Φαντάζεσαι τα πάντα. Λάθος, Λένα. Στο στρατόπεδο. Με μαρκάρανε 17 χρονών. Και 23 από τότε. 40. Ιδανική ηλικία για έναν όριμο άντρα. Έτσι λοιπόν σε έμαθα να σκέφτεσαι. Ποιος μπορεί να βεβαιώσει σίγουρα ποιο είναι το ακριβώς ηθικόν και πρέπον, αν ο ίδιος δεν το έχει διδαχτεί από τις δικές του εμπειρίες. Το ήθος της μάνας μου, του πατέρα μου. Η ηθική των ανθρώπων που από μικρή ανασενώ το χνότο τους, το βεβαιώνουν. Βλέπεις και κρίνεις τον κόσμο όπως θέλουν αυτοί. Και θα σ' αποδείξω.
Ξέρεις πού και πότε ανακάλυψα πως ό,τι μου επέβαλα να μάθω μικρός ήταν σάπιο. Στο Auschwitz. Στο Auschwitz. Σε ξαφνιάζω. Σε ξαφνιάζω, μα αυτή είναι η αλήθεια. Στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως που με έριξαν 4 χρόνια, γνώρισα έναν καινούριο κόσμο. Στο Auschwitz γνώρισες ένα καινούριο κόσμο? Ναι. Εκεί γνώρισα την αλήθεια που μου ταιριάζε. Στο Auschwitz. Την αγάπησα τη φιλοσοφία τους. Μου τέριαξε στο αίμα, στη σάρκα, στη σκέψη. Την έζησα, τη γεύτηκα. Έκρινα και αποφάσισα. Λάθος τοπογεννήθηκα. Λάθος χρονολογία. Λάθος ο πατέρας μου, λάθος η μάνα μου. Για να σώσεις το τομάρις από τους φούρνους του θαλάμου στον αερίο, πρόδωσες τα ιδανικά σου και τα ιδανικά της φυλής σου. Λυτρώθηκα. Στο Auschwitz ένιωσα ελεύθερος. Γιατί αγάπησα την πειθαρχία. Την πίστη τους τα πεπρωμένα. Τους είδες? Τι άλλη συντριπτικότερη απόδειξη θέλεις για την αξία τους? Βγήκανε νικημένοι από τον πόλεμο. Με συντρίμμια τα σπίτια τους, τα εργοστασιά τους. Και σε 10-12 χρόνια κατάφεραν να υπολογίζονται σαν μια από τις πρώτες παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις. Και να είσαι σίγουρη πως την πρώτη ευκαιρία και πάλι οι στρατιές τους θα ξεχυθούν. Ζητάς να τον δεις για να απολογηθείς. Μα γιατί? Όταν κάναμε τη συμφωνία μας, τι αισθανόσουν γι' αυτόν? Τίποτα. Ήταν έντιμη η συναλλαγή μας. Μου πούλησες υπηρεσίες, σου έδωσα χρήματα. Συνεπώς, ποιος ο λόγος γιατί πριν, από τη στιγμή που ένιωσες ερωτευμένη μαζί του, εννοώ, ενέργειές σου, να αισθάνεσαι ένοχη εκ των υστέρων, αφού τότε είχες τη συνείδησή σου αναπαυμένη? Αν σου είπα μερικά πράγματα από τη ζωή μου, το έκανα για να μπορέσεις και εσύ με τη σειρά σου να ξεχωρίζεις. Δεν έχεις δικαίωμα να το αποκαλύψεις τίποτα. Επιτέλους, μόλις ένιωσες πως τον αγάπησες, έφυγες από τη ζωή του, ναι ή όχι? Ναι ή όχι? Αν υπάρχει κάποιος με την ψυχολογία του απολογουμένου που πρέπει να το μαστιγώνει η τύψη του, αυτός είναι ο Αναστασιάδης. Ναι, ναι, διέκοψε τη συμβίωσή του με τη γυναίκα του όταν ισχυρίστηκε ότι σ' αγαπούσε. Απάντησέ μου. Ή συνέχισε να μοιράζει το ποσοστό των τρυφερών του εκδηλώσεων και στις δύο? Η στιγμή για να αποκτήσει μια δική σου ηθική, για να μη ζεις με δανεική, ήρθε, Ελένα. Πηγές. Οι φωτογραφίες προέρχονται από την ταινία και τους παραπάνω διεκτικούς τόπους. Επιμέλεια κειμένων και βίντεο, Χριστίνα και Λένη. Ηχογράφηση Κατερίνα, 56ο Γυμνάσιο Αθήνας. Συντακτική και φωτογραφική ομάδα, Εργαστηρίο Πληροφορικής. Πολυμέσα Πληροφορική, σχολικό έτος 2019-2020.